Όχι ρε μάτα. Ο μπασίστας. Ο μπασίστας. Τι θυμάστε από τον Πήγας. Το πρώτο που θυμάμαι όταν πήγαμε στον Πήγας ότι είχε έρθει ένας τύπος. Σκάστε. Ο οποίος ήταν θείος της Ανέστου. Και μιλάμε και μαθαίνω ότι ήταν δούλευε στη CIA στην Αμερική και έρθει από το Σικάγο. Και ήταν στον Πήγας ο πράκτορας της CIA. Και... αποκάλυψη τώρα! Και αυτό που είμαστε στην εκπομπή του Ευαγγελάτου, είμαστε... Ξέρεις τι μου είπε. Ξέρεις τι μου είπε. Σου είπε. Μου λέει, οι μόνοι εδώ μέσα που δεν έχουν πάρει ναρκωτικά, είσαστε εσείς που παίζετε. Ο Κατσογιάννης ήταν. Μαλάκα! Τι ήταν αυτό! Η κορυφαία συνέντευξη αυτή. Λίγες μέρες. Πάμε μετά τη συναυλία, μετά από λίγο. Το περιοδικό ήχος που έγραφε ο συμφοιτητής μου ο Μποζινάκης, ο Νίκος. Ναι. Και μας έχει θάψει εντελώς. Αυτό είναι με τον άξονα, ρε. Όχι, αυτό με τον άξονα. Το μόνο που καλό που έγραψε ότι όλο το γκρουπ βασίζεται πάνω στον άξονα. Σε μένα. Ο Μπατζό. Στον κιθαρίστα. Του λέω καλά, ήταν ανάγκη να είσαι τόσο αυστηρός. Θα μας ξαναδείς, του λέω γράψε εκεί πέρα κάτι. Αυτά.